Δόξα στον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Συγχωρέστε με αν είμαι έτσι λίγο αγχωμένος. Η ομολογία μου, όταν μου ο αδερφός ο Γιώργος, αδερφέ μου, θα μας κάνεις την ομολογία σου, να μας πεις τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή σου. Όλη τη βδομάδα που σκέφτομαι τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μου, η αλήθεια είναι ότι ενώ πιο μικρός, αν μου έλεγες να κάνεις την ομολογία σου, αδερφέ Ματθαίο, πάντα είχα στο μυαλό μου, επειδή άκουγα ομολογίες αδερφών που ο Κύριος τους ελευθέρωσε έτσι από βαριά αμαρτία, από δεσμά, σκληρά δεσμά του εχθρού, και δεν είχα τέτοια εμπειρία. Σκεφτόμουν ότι δεν έχω μεγάλη ομολογία, αλλά η ομολογία είναι μία καθημερινή σχέση με τον Κύριο, μία καθημερινή επικοινωνία, το καθημερινό χέρι του Κυρίου στη ζωή μας, το οποίο, εάν ησυχάζουμε στην παρουσία Του και έχουμε εμπιστοσύνη, μπορούμε να το δούμε, να δούμε τι κάνει ο Κύριος καθημερινά, γιατί όταν δεν είμαστε ήσυχοι στην παρουσία του Κυρίου, πολλές φορές δεν μπορούμε να δούμε τι κάνει πραγματικά ο Κύριος στη ζωή μας, το οποίο, επειδή είμαστε παιδιά Του, κάνει τα πάντα. Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε, που μπορεί να μιλήσω για μένα, να ξεχάσω να προσευχηθώ και να ευχαριστήσω τον Θεό και να φέρω την ημέρα στα πόδια του Κυρίου, ώστε ο Κύριος να αναλάβει, μέχρι το βράδυ που θα ξαναπέσω να κοιμηθώ και θα ξεχάσω να προσευχηθώ, γιατί νιστάζω, γιατί ήταν κουραστική ημέρα μου, και θα ξεχάσω πάλι να ευχαριστήσω τον Κύριο, και ο Κύριος πάλι έχει μεριμνήσει, έχει τακτοποιήσει τα πάντα, γιατί είναι πανταχού παρόν και είναι όλο το 24ωρο στη ζωή μου και μεριμνάει. Η ομολογία μου, αδέρφια αγαπητά, ξεκινάει από πριν συλληφθώ στην κοιλιά της μητέρας μου, όπου οι γονείς μου μόλις είχαν γεννήσει την αδερφή μου, την Πελαγία, και τότε ο πατέρας μου έφερνε στο σπίτι έναν τότε αδερφό, ο οποίος ήταν ναρκωμανής και έκανε τον αγώνα του να έτσι απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά με τη βοήθεια του Κυρίου, και μπαίνει ένα βράδυ σπίτι, αφού είχε έτσι μια επιρροή, δεν ήταν δηλαδή φυσιολογικός, αν μπορώ να το πω, και του λέει ο πατέρας μου: «Έλα Μιχάλη, να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε ο Κύριος να σε ελευθερώσει από τα δεσμά του εχθρού». «Αμήν», λέει ο Μιχάλης, και γονατίζουν και σηκώνει τα χέρια ψηλά και προσευχόταν με όλη του τη δύναμη: «Κύριε, χάρη στον αδερφό μου τον Γιάννη, ένα αγοράκι». Ο πατέρας μου δίπλα προσευχόταν: «Κύριε, ελευθέρωσε τον Μιχάλη από τα ναρκωτικά, ελευθέρωσε τον αδερφό μας, να το χαρούμε υγιή». Ο Μιχάλης προσευχόταν, ο αδερφός ο Μιχάλης προσευχόταν: «Κύριε, να χαρίσεις τον αδερφό μου τον Γιάννη, ένα αγοράκι». Και όντως, μετά από 10-11 μήνες γεννήθηκα εγώ, όπου στο νοσοκομείο, αφού γεννιέμαι πρόωρος, με βάζω στη θερμοκοιτίδα, δεν θυμάμαι τι επιπλοκή είχε γίνει, και αφού η μητέρα μου είναι στο δωμάτιο και κοιμάται, ακούει μια φωνή στον ύπνο της και της μιλάει ο Κύριος και της λέει: «Το παιδί σου να πεθάνει και εγώ θα το αναστήσω. Το παιδί σου και να πεθάνει, εγώ θα το αναστήσω». Ξυπνάει η μάνα μου ταραγμένη, αλλά ταυτόχρονα ήρεμη από τη φωνή που άκουσε, και χτυπάει το τηλέφωνο που ήταν στο δωμάτιο και ήταν ο γιατρός και λέει: «Φωνάξτε τον άντρα σας», λέει, «και ελάτε κάτω, είναι κάτι πολύ σημαντικό». Και αφού κατέβηκαν κάτω, τους είπε ο γιατρός ότι το παιδί σας έμεινε νεκρό. Το χρονικό διάστημα δεν το θυμάμαι, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα έπρεπε να είμαι το λιγότερο διανοητικά καθυστερημένος από το διάστημα αυτό. Και ο γιατρός δεν πίστευε στα μάτια του ότι η επαναφορά ήταν πλήρης, και αυτό ήταν ένα μεγάλο θαύμα του Κυρίου στη ζωή μου. Μεγαλώνοντας,
μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου δεν μπορώ να πω ότι είχα εμπειρίες με τον Κύριο, γιατί το περιβάλλον είναι άγιο, οπότε ένα παιδί χαίρεται μες στην Εκκλησία του Κυρίου και απολαμβάνει την αγάπη των αδερφών, την αγάπη των γονέων. Όλους τους βλέπει σαν μαμά, μπαμπά, σαν αδέρφια, και είναι κάτι το οποίο το νιώθει ένα παιδί, ότι είναι σαν αδέρφια εξ αίματος. Ο Κύριος σε ηλικία 10 ετών, ήταν μια Κυριακή βράδυ και ήθελα να πάω στην εκκλησία με τον πατέρα μου, που δεν πρόλαβα να πάω. Ο πατέρας μου τότε ήταν επιμένα στην εκκλησία του Ασπροπύργου. Και λέω στη μητέρα μου να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, έτσι ώστε ο Κύριος να μου χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Και όντως γονατίσαμε από την ώρα που ο πατέρας μου έφυγε για εκκλησία. Και γυρνώντας, ο πατέρας μου, ήμασταν ακόμα στα γόνατα. Ενώ ήμασταν στο δωμάτιο εγώ και η μητέρα μου, εγώ ένιωθα ότι είμαστε τρεις στο δωμάτιο. Ότι δίπλα μου ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Εκείνη την ημέρα δεν βαφτίστηκαμε Πνεύμα Άγιο, αλλά μετά από δύο μέρες ο Κύριος, Κυριακή πρέπει να ήταν, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Περνώντας τα χρόνια, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο, ήταν έτσι μία περίοδος του γυμνασίου που επέλεξα τότε να πάω στο... Για μένα ήταν βέβαια ένα μάθημα αυτό, πολύ ωραίο με τον Κύριο. Επέλεξα να πάω στο μουσικό γυμνάσιο, όπου στο μουσικό γυμνάσιο είναι αναγκαστικό μάθημα η βυζαντινή μουσική, και είχαμε ένα καθηγητή ο οποίος ήταν φανατικός ορθόδοξος, και επειδή εγώ ένιωθα υποχρέωση να... Γιατί δεν θυμάμαι κιόλας αν μας είχε ρωτήσει αν είστε σε άλλο θρήσκευμα. Εγώ πήρα τη θέση και είπα ότι είμαι, και είχα δεχτεί πάρα πολύ πόλεμο 3 χρόνια. Βέβαια αυτό με έφερε πιο κοντά στον Κύριο, γιατί είχα την ανάγκη του. Γιατί και στην ηλικία τώρα από 11 έως 14, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι εύκολο να δέχεσαι πίεση και λεκτική και υποτίμηση από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι όριμος και μεγάλο σε ηλικία. Αυτό με έκανε να έτσι έρθω πιο κοντά με τον Κύριο, η σχέση με τον Κύριο να είναι πιο κοντινή. Μεγαλώνοντας στο Λύκειο μετά, δεν είχα σχέσεις τόσο με τα παιδιά του κόσμου, διότι δούλευα με τον πατέρα μου με το που σχόλωσα από τη δουλειά. Στην εκκλησία δεν έχανα εκκλησία. Φτάνοντας τώρα στο να δώσω πανελλήνιες για να περάσω σε κάποια σχολή, δεν μπόρεσα να περάσω κάπου. Έτσι συνέχισα να δουλεύω, και όσο μεγάλωνα σε ηλικία, εκεί άρχισα λίγο να χάνω, δεν θα πω το ενδιαφέρον μου, αλλά να μου τραβάει λίγο το βλέμμα ο κόσμος και τα πράγματα του κόσμου. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και να διαβάσω κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Σελίδα 852 στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το εδάφιο 25 στην αριστερή στήλη. 852 σελίδα Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγετε και τι να πιέτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι δε σπήρουση ουδέ θερίδουση, ουδέ συνάγουση στας αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δε είστε πολύ ανώτεροι αυτών, αλλά τις από σας μεριμνών δύναται να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημα αυτού. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι ουδέ κλωθούσι.
Σας λέγω όμως ότι ουδέως Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενδύθη ως εν τούτον. Αλλά αν το χόρτον του αγρού ως τη σήμερον υπάρχει και αύριο ρίπτεται εις Κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω. Δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς, ο λιγόπιστοι. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάμεν ή τι να πείωμεν ή τι να ενδυθώμεν, διότι πάντα ταύτα ζητούσε η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ουράνιος ότι χρίαν έχετε πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέρα το κακό αυτής. Αμήν. Και έκανα αυτή την παρένθεση με αυτό το εδάφιο, αδερφιά μου αγαπητά, γιατί μου τράβηξε το βλέμμα πράγματα τα οποία ήθελα, τα οποία δεν ήταν στην ώρα τους. Δεν ήταν ακόμα από τον Κύριο να μου τα δώσει. Και κάτι το οποίο μου δώσε ο Θεός στην καρδιά και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας μέσα στη βδομάδα αυτή που πέρασε, είναι ότι ο Κύριος δεν μου έδωσε ποτέ κάτι, είναι προσωπική βέβαια εμπειρία, την ώρα ακριβώς που νόμιζα εγώ ότι το είχα ανάγκη. Ποτέ. Και αυτό που μου έδωσε μέσα στη βδομάδα ο Κύριος είναι ότι ένα παιδί ενός χρονού αν κλαίει και θέλει ένα Playmobil, ο πατέρας του δεν θα δώσει το Playmobil, γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Αλλά αν πάει το παιδί 2-3 χρονών, θα του δώσει αυτό, γιατί μπορεί να το διαχειριστεί και να παίξει και να μην τραυματιστεί και να μην δημιουργήσει έτσι κάποιο πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη δικιά μου τη ζωή εγώ δεν είχα υπομονή και ήθελα ο Κύριος να μου δώσει πράγματα τα οποία δεν ήταν στον καιρό τους προδιορισμένα για εμένα. Έτσι, μπορώ να πω ότι ξέφυγα λίγο από τον δρόμο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως πολύ σύντομα με έφερε πάλι στον οίκο του. Δεν θα σταθώ καθόλου σε αυτό, γιατί ήταν μια ανυπομονησία από εμένα, όπου στο τέλος συνειδητοποίησα ότι έχασα την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Και η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας, αδέρφια μου αγαπητά, είναι τα πάντα. Χωρίς το Πνεύμα του Αγίου είμαστε άδειοι. Γιατί ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου περιέχει τα πάντα. Και όποτε χάνουμε την επαφή μας με τον Κύριο και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, αδειάζουμε. Και με έφερε, έφτασα σε ένα σημείο να νιώθω κενός, άδειος, ένα έρμεο, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Και λέω, έβαλα τα κλάματα, στεναχωρήθηκα, λέω, Κύριε, δεν μου αξίζει αυτό που ζω, δεν ξέρω αν η έκφραση αυτή είναι σωστή, αλλά όταν έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει και έχω νιώσει το Πνεύμα το Άγιο, την αγάπη σου, το περιβάλλον της Εκκλησίας σου, δεν μπορώ να ζήσω άλλο. Και έκανε ο Κύριος χάρη, αδερφέ μου αγαπητά, και με ελευθέρωσε από όλα πάρα πολύ σύντομα. Ήρθα πάλι στην Εκκλησία του Κυρίου. Μάλιστα τότε είχα ξεκινήσει, με έφερε ο Κύριος στην Εκκλησία της Κηφισιάς, γιατί πήγαινα Εκκλησία μια φορά την εβδομάδα και αυτό εγώ θεωρούσα και τα τυπικά, αλλά ο Κύριος κρατούσε μέσα μου μία μικρή φλόγα. Γιατί ήξερα ότι δεν είμαι ενώπιον του Θεού, εντάξει, ήξερα ότι είμαι στην αμαρτία, αλλά αυτό το μία φορά την εβδομάδα που εγώ θεωρούσα κάτι τυπικό και το ξέρω ότι ενώπιον του Κυρίου δεν είμαι σωστός, ο Κύριος ήρθε και έκανε μέσα μου μία τρομερή αναζωπήρωση. Μάλιστα, βέβαια, ήταν η μέρα εδαφείων για τα παιδιά του παιδικού και είχα έρθει στην εκκλησία, καθόμουν πάνω, όπου ήταν και κλειστά τα φώτα. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία ήταν, 15-16, και καθόμενος πάνω και ακούγοντας τα παιδάκια στον άμβονα να μιλάνε, ε,
έσπασα στα κλάματα και είπα, «Κύριε, εγώ μεγάλωσα και έλεγα τα εδάφια σου, μεγάλωσα και ήμουν ευλογημένος. Και έχω χάσει, εκτός από την παρησία μου, έχω χάσει και την επικοινωνία μου μαζί σου. Αν αυτό έγινε αρχές Ιανουαρίου, ο Κύριος σε λιγότερο από ένα μήνα, πολύ λιγότερο, μη σε πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, ερχόμενος στην Εκκλησία μου μιλούσε κάθε φορά σχεδόν με το όνομά μου, αφού με πιάνε τα αδέρφια και μου λέγανε, «Ματθαίο, τι γίνεται με σένα?» Βέβαια, αυτό που μου αρέσει στη σχέση με τον Κύριο είναι προσπαθώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είτε με λάθος είτε με σωστός, να βάζω τον εαυτό μου απέναντι από το Λόγο του Θεού και να λέω, «Ματθαίο, έχεις λάθος». Και να προσπαθώ με τη χάρη του Κυρίου να ζητώ συγχώρεση και ο Θεός να με βοηθά, γιατί ανθρωπίνως δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, τίποτα. Και αυτό που είπα στην αρχή, ότι να ησυχάζουμε στα πόδια του Κυρίου, και έχει να κάνει και με αυτό που διάβασα, μετά από εκείνη την περίοδο ξεκινάει ένα έργο του Κυρίου μέγα στη ζωή μου, όπου ο Κύριος άρχισε και με αύξανε με ραγδαίους ρυθμούς στην πνευματική μου πορεία. Άρχισα να έχω διαφορετική επικοινωνία με το Θεό, να νιώθω πάλι την αγάπη των αδερφών μου, να δένομαι με τον Κύριο περισσότερο. Και φτάνοντας σε ένα σημείο και ήθελα να αλλάξω δουλειά, ήμουν υπάλληλος τότε σε μια εταιρεία με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, όπου δεχόμουν, έτσι να το πω, bullying, και επειδή ήξερα ότι δεν είναι σωστό ενώπιον του Κυρίου ούτε να τσακωθώ, να χειραγωγήσω, ούτε να μιλήσω άσχημα, έκανα απλά υπομονή και άφηνα τον Κύριο να προπορευθεί. Σε αυτή την εταιρεία κάτσα 4 χρόνια και με τους συναδέλφους μου πάντα έτσι είχα μια αντιμετώπιση αρκετά άσχημη. Ώσπου έφτασα σε ένα σημείο και με πιέσανε να παραιτηθώ, αλλά δεν ήθελα, γιατί ήξερα ότι αν παραιτηθώ δικαιούμουν κάποια λεφτά αποζημίωσης, τα οποία ήταν αρκετά. Και έρχομαι μια Κυριακή σε επικοινωνία με κάποια αδέρφια και το δίλημά μου ήταν να πάω να πω στον εργοδότη ότι, «Σε παρακαλώ πολύ, κάνε μου απόλυση, να μπω ταμείο ανεργίας και να μπορέσω να, στο δικό μου επάγγελμα, να έχω μια έτσι άνεση για κάποιο χρονικό διάστημα που είναι το Ταμείο Ανεργίας για να αναπτυχθώ». Και το δίλημά μου ήταν ότι εάν το έκανα αυτό επειδή αυτοί θέλαν να παραιτηθώ, υπάρχει ένας νόμος που τους καλύπτει, ο οποίος λέει ότι αν πας και το ζητήσεις, το μπορεί να καλυφθεί ότι το πας ως δωροδοκία, δεν θυμάμαι πώς, και να μην πάρεις ούτε αποζημίωση ούτε να μπεις στα Ταμείο Ανεργίας. Και μιλάμε με έναν αδερφό την Κυριακή και μου λέει, «Θα πας να πεις την αλήθεια». Κυριακή βράδυ ήταν. Και Δευτέρα πρωί προσεύχομαι και πάω στον ιδιοκτήτη της εταιρείας και του λέω ακριβώς την αλήθεια και μου λέει, «Ματθαίο, επειδή σε ξέρω 4 χρόνια και ξέρω τι παιδί είσαι, θα σου κάνω απόλυση και θα σου δώσω και όλη την αποζημίωση, άσχετα που παραιτήσαι». Εκεί έμεινα άναυδος, δεν πίστευα στα αυτιά μου αυτό που άκουγα. Και δεν το λέω για το υλικό κομμάτι, λέω γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έκανε χάρη ο Κύριος. Και μετέπειτα, θέλοντας εγώ να παντρευτώ, αυτό που είπα και πριν, ότι πρέπει να ησυχάζουμε στην παρουσία του Κυρίου, έχοντας κάνει σαν άνθρωπος την προσπάθειά μου και να προσευχηθώ και να αγωνιστώ και να πιέσω καταστάσεις, αν μπορώ να το πω, αν δεν είναι η ώρα του Κυρίου και αν δεν είναι αυτό που έχει προσδιορίσει ο Κύριος για εσένα και για εμένα, δεν θα πετύχει. Πρέπει να ησυχάζουμε στην παρουσία του Κυρίου. Και ήταν Φεβρουάριος του 2017, όπου πηγαίνοντας σε ένα συνέδριο νέων, ευλογήθηκα πάρα πολύ. Ήρθε ο Κύριος, με πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα. 3 μέρες ήμασταν εκεί, ήμουν πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Και γυρίζοντας
από το πνευματικό αυτό συνέδριο ένιωθα, δεν θα πω άδειος, θα πω μισός. Και γύρισα σπίτι, γονάτισα και είπα, Κύριε, τα αφήνω όλα στα πόδια Σου και προπορεύσου Εσύ, δεν θα ξανασχοληθώ. Εσύ γνωρίζεις τα πάντα. Και απλά ησύχασα στα πόδια του Κυρίου. Ο Κύριος δεν άργησε. Μέσα σε 3 μήνες μου χάρισε την αγγελική. Αυτό το οποίο είναι θαυμαστό στην τωρινή σύζυγό μου την Αγγελική είναι ότι όταν ο Κύριος ξεκίνησε να μιλάμε με την Αγγελική, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν σίγουρος ότι είναι από τον Κύριο, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν σίγουρος ότι ήταν αυτό που ήθελα. Όσο και να ακούγεται περίεργο. Εγώ εμπιστεύτηκα τον Κύριο και λέω αμήν Κύριε, θα προχωρήσουμε. Και ξεκινώντας να προχωράμε την Αγγελική, να γνωρίσω τους γονείς της. Όταν ήρθε η ώρα να δώσουμε λόγο, ήμασταν στην εκκλησία της Πετρούπολης. Και καθόμουν εγώ 2-3 θρανία πιο πίσω και Αγγελική αριστερά μπροστά. Έχουν περάσει, να καταλάβετε, 3 μήνες, από 3 ή 4 μήνες που είχαμε επικοινωνία. Ουσιαστικά είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε. Και έρχεται ο Κύριος, μου ανοίγει τα μάτια και μου λέει, θυμάσαι που ζήταγες να είναι μικροκαμωμένη. Θυμάσαι που ζήταγες να έχει ωραία μάτια. Θυμάσαι που ζήταγες να έχει ίσια μαλλιά. Και εκείνη την ημέρα ήταν η μέρα που δώσαμε λόγο. Ήρθε ο Κύριος και μου άνοιξε τα μάτια μετά από 3 ή 4 μήνες. Και μου έδωσε να καταλάβω ότι η Αγγελική είναι από τον Κύριο για μένα. Την Αγγελική, περιττώ να σας πω ότι γνωρίζω από το 2012. Από το 2012 μέχρι το 2017, όσες φορές και αν την είχα δει, ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να είναι από τον Κύριο για εμένα. Και ήρθε ο Κύριος αδελφιά μου αγαπητά και μου άνοιξε τα μάτια. Και έπειτα από εκείνη την περίοδο, ο Κύριος με έμαθε να ησυχάζω στα πόδια Του, να αφήνω το αίτημά μου και ο Κύριος θα με ρυμνήσει, θα τα φέρει όλα στον καιρό Του. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και προσεύχομαι στον Κύριο, είναι ότι ο αδερφός ο Γιώργος, ερχόμενος στην εκκλησία συχνά, λέει να θα σου μιλάει στόμα με στόμα. Να του ζητάς να γίνεις φίλος του και αυτός φίλος σου. Και πολλές φορές δεν το καταλάβαινα. Αλλά αδερφιά μου αγαπητά, είναι μια σχέση που χτίζεται μέρα με τη μέρα. Μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα. Αδερφιά μου αγαπητά, η καραντίνα που λέμε ότι μας απομόνωσε, εμένα προσωπικά ο Κύριος έκανε χάρη και με έφερε πιο πολύ κοντά Του, γιατί χάθηκα από εσάς, μείναμε σπίτια μας και αν έχεις ανάγκη τον Κύριο στη ζωή σου, θα ψάξεις να τον βρεις. Και τον εμπιστεύεσαι στις χαρές, τον ευχαριστάς στα δύσκολα, του ζητάς βοήθεια και πάνω απ' όλα είναι πατέρας μας. Δεν έχω παιδιά, ο Κύριος δεν μου έχει χαρίσει ακόμα παιδιά, αλλά με αυτό που νιώθω με τα παιδιά των αδερφών μου, ό,τι και αν μου ζητήσει ένα παιδί θα του το δώσω. Ό,τι και αν είναι. Ό,τι και αν είναι. Αν είναι φίλος μου και χτυπήσει θα τρέξω, χωρίς να μου το ζητήσει. Αυτό για μένα, αδερφέ μου αγαπητά, είναι ένας σημείος σταθμός στη ζωή μου και εύχομαι ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια όλους, να μπορούμε κάθε μέρα να ερχόμαστε κοντά Του και πιο κοντά Του και πιο κοντά Του και η σχέση μας να σφίγγει μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου και μέσα στην αγάπη του Θεού, η οποία είναι ανεξάντλητη. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι αδερφός σας και είστε αδέρφια μου. Και ο Κύριος να μας αξιώσει να είμαστε όλοι μαζί στην ουράνια βασιλεία Του και να δοξάζουμε το όνομά Του το Άγιο μέρα νύχτα. Ο Κύριος να ευλογεί.